Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδιά και ολοκληρώνουμε παιδιά τη δεύτερη άσκηση από το τετράδιο εργασιών πάνω στη διαίρεση των πλασμάτων με τα δύο τελευταία υποερωτήματα γάμα 1 και γάμα 2. Στο γάμα 1 παιδιά έχουμε τη διαίρεση μεταξύ του 6 και 1 δεύτερο, μεικτός αριθμός, με το κλάσμα 2 πέμπτο. Όταν λέμε παιδιά ουσιαστικά, και αυτό παιδιά καλό είναι να φαίνεται στις λύσεις που θα γράψετε, γιατί όταν λέμε 6 και 1 δεύτερο, τι εννοούμε? Ότι έχουμε 6 ακέραιες μονάδες και 1 δεύτερο τις ακέραιες μονάδες, δηλαδή και άλλη μισή. 6 ακέραιες μονάδες και άλλη μισή. Η ακέραιη μονάδα παιδιά που όπως φαίνεται από τον παρανομαστή έχει χωριστεί σε πόσα κομμάτια? Έχει χωριστεί παιδιά σε 2 κομμάτια, έτσι. Δηλαδή αν πεις ότι αυτή είναι η ακέραιη μονάδα, έχει χωριστεί σε 2. Άρα παιδιά, για να πάρουμε ολόκληρη τη μονάδα, δεν παίρνουμε και τα 2 κομμάτια της. 1 δεύτερο και άλλο 1 δεύτερο, άρα 2 κομμάτια, πάμε στα 2 δεύτερα. Δηλαδή έχουμε πάρει παιδιά όλη την ακέραιη μονάδα, δηλαδή τα 2 δεύτερα είναι ίσο με το 1. Εδώ είναι η ακέραιη μονάδα, έτσι. Όταν λοιπόν λέμε παιδιά ουσιαστικά, τι πράγμα? 6 ακέραιες μονάδες, εννοούμε μία και άλλη 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 μία. 6 δεν είναι αυτές? Ωραία. Και μισή ακόμα, 1 δεύτερο. Όταν λέμε λοιπόν παιδιά μία ακέραιη μονάδα, εννοούμε όπως είπαμε τα 2 δεύτερα. Και άλλη μία, δηλαδή και άλλα 2 δεύτερα. Και άλλη μία, δηλαδή και άλλα 2 δεύτερα. Και άλλη μία και άλλα 2 δεύτερα. Και άλλη μία και άλλα 2 δεύτερα. Και άλλη μία, δηλαδή και άλλα 2 δεύτερα. Είδατε εδώ παιδιά πώς παίξαμε ήρεμα και ωραία. Και 1 δεύτερο ακόμη. Τα κλάσματά μας παιδιά είναι ομώνυμα, γιατί έχουν όλα τον ίδιο παρονομαστή, δηλαδή το 2. Άρα παιδιά, για να κάνουμε την πρόσθεση αρκεί μόνο να προσθέσουμε τους αριθμητές 2 και άλλα 2 4 και άλλα 2 6 και άλλα 2 8 και άλλα 2 10 και άλλα 2 12 και άλλο 1 13 δεύτερα. Σίγουρα παιδιά αυτό το κλασματάκι ξεπερνάει τη μονάδα, έτσι, ξεπερνάει, γιατί ο αριθμητής το 13 δηλαδή είναι μεγαλύτερο από το παρανομαστή που είναι το 2. Και έχουμε μάθει παιδιά στο κεφάλαιο 14, στο βιβλίο του μαθητή κλάσματα μεγαλύτερα τις ακέραιες μονάδες παιδιά, τι μάθαμε τότε? Ότι όταν σε ένα κλάσμα ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή, καλή ώρα, όπου εδώ ο αριθμητής 5 είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή που είναι το 3, όταν συμβαίνει αυτό το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό 1. Λοιπόν παιδιά, όποιο παιδάκι δεν το θυμάται αυτό, θα πάτε να μου διαβάσετε τα βιντεομαθήματα για το βιβλίο του μαθητή και για το τετράδιο εργασιών στο κεφάλαιο 14, στο κεφάλαιο παιδιά 14, κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιας μονάδας, θα διαβάσετε παιδιά τα βιντεομαθήματα που έχουν κάνει οι δάσκαλοι για εσάς, ώστε να το θυμηθούμε. Άρα παιδιά, σίγουρα αυτό το κλάσμα είναι μεγαλύτερο του 1. Λοιπόν, γιατί τα είπαμε παιδιά τώρα όλα αυτά? Γιατί δείξαμε ότι ο μεικτός αριθμός 6 ακέραιες μονάδες και 1 δεύτερο της ακέραιας μονάδας στην πραγματικότητα είναι το κλάσμα 13 δεύτερα. Έτσι λοιπόν, στο ερώτημα γάμα 1, για να κάνουμε παιδιά τη συγκεκριμένη διαίρεση 6 και 1 δεύτερο δια 2 πέμπτα, στην πραγματικότητα είναι σαν να κάνουμε τη διαίρεση πια 6 και 1 δεύτερο, δηλαδή 13 δεύτερα δια 2 πέμπτα. Που αυτό παιδιά είναι το ίδιο με τα προηγούμενα. Πλέον, για να κάνουμε τη διαίρεση, πρώτος τρόπος όπως είχαμε συζητήσει είναι τα κλάσματά μας να είναι ομώνυμα. Εδώ παρατηρούμε τα κλάσματάκια παιδιά δεν είναι ομώνυμα, γιατί οι παρανομαστές είναι διαφορετικοί. Πρέπει λοιπόν από ετερόνυμα που είναι να τα κάνουμε ομώνυμα. Οπότε παιδιά, πρέπει να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρανομαστών 2 και 5. Για να πάμε παιδιά στην προπαίδεια του 2 και στην προπαίδεια του 5, ένα κοινό νουμεράκι που έχουν αυτές οι δύο, οι λίστες, οι δύο, να χρησιμοποιήσουμε πληθυντικό, προπαίδειες, ναι, η προπαίδεια του 2 και η προπαίδεια του 5. Ένα κοινό νουμεράκι λοιπόν που έχει η προπαίδεια του ενός αριθμού και του άλλου είναι παιδιά το 10, ναι, είναι κοινό νουμεράκι. Κοινό νουμεράκι είναι επίσης και το 20,
αν συνεχίζαμε κι άλλο θα βρίσκουμε κι άλλα κοινά. Το μικρότερο, παιδιά, δηλαδή το ελάχιστο από αυτά τα κοινά πολλαπλάσια είναι το 10. Σωστό. Άρα, παιδιά, αυτό είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, το 10. Πρέπει, λοιπόν, παιδιά, τα δύο κλασματάκια να μεταμορφωθούν, παιδιά, σε τι? Να μεταμορφωθούν σε δέκατα. Δέκατα. Λοιπόν, για να μεταμορφωθεί το ένα κλάσμα σε δέκατα, πρέπει αυτό το 2 να πολλαπλασιαστεί επί 5. Και φυσικά και το άλλο από πάνω, επί 5. Και το πενταράκι για να γίνει 10 πρέπει, παιδιά, να πολλαπλασιαστεί επί πόσο? Επί 2. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, τι θα έχουμε? Για να κάνουμε τις πράξουλες. 13 επί 5 πόσο μας κάνει? 13 επί 5 μας κάνει 3, 5, 15, 5, 1 το κρατούμενο, 1, 5, 5 και 1 το κρατούμενο, 6. Έχουμε, λοιπόν, 65 δέκατα διά 2 επί 2, 4, 4 δέκατα. Τα κλάσματα μας, λοιπόν, παιδιά, πλέον έχουν γίνει ομώνυμα, δηλαδή έχουν αποκτήσει τον ίδιο παρανομαστή. Άρα, από τη στιγμή που έχουν γίνει ομώνυμα, τι κάνουμε? Διαιρούμε τους αριθμητές τους. Δηλαδή, διαιρούμε το 65 με το 4. Έχουμε, λοιπόν, παιδιά, 65 διά 4, δηλαδή, παιδιά, έχουμε το κλάσμα 65 τέταρτα. Αφού, όπως έχουμε πει, κάθε κλάσμα σημαίνει μία διαίρεση. Και το ανάποδο, κάθε διαίρεση σημαίνει ένα κλάσμα. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, παιδιά, 65 τέταρτα. Ωραία. Ή αν θέλετε, παιδιά, να το κάνετε σαν μεικτό αριθμό, μπορείτε, παιδιά, να κάνετε τι? Αν κάνουμε τη διαίρεση 65 δια 4, το 4 στο 6 χωράει μία φορά. Μία 4 4 από 6 2, το 4 στο 2, παιδιά, δεν χωράει, άρα τονίζουμε και το 5 και λέμε το 4 στο 25, που αν κοιτάξουμε, παιδιά, την προπαίδεια, είναι πόσο? 6 φορές, γιατί λέμε 6 επί 4 μας κάνει 24. Ή αν κοιτάξετε, παιδιά, την προπαίδεια, ποια άλλη προπαίδεια, την προπαίδεια του 6, λέμε πάλι 4 6 μας κάνει 24. Άρα, ουσιαστικά, παιδιά, το 4 στο 25 χωράει 6 φορές, για να πούμε 4 6 24 από 25 1. Έχουμε, λοιπόν, παιδιά, ότι αυτό εδώ το κλασματάκι γράφεται πώς? Έχουμε 16 ακέραιες μονάδες και άλλο ένα, γιατί ένα είναι το υπόλοιπο, 16 και 1 τέταρτο της ακέραιας μονάδας. Όποιος, λοιπόν, παιδιά, θέλει να το γράψει και σαν μεικτό, αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Άρα, παιδιά, η διαίρεση που κάναμε η συγκεκριμένη, η διαίρεση δηλαδή του 13 δεύτερα με το 2 πέμπτα, μας οδήγησε στο αποτέλεσμα 65 τέταρτα, ή αν θέλεις σαν μεικτό αριθμό, 16 ακέραιες μονάδες και 1 τέταρτο. Τώρα, παιδιά, για να γίνει συγκεκριμένη διαίρεση, υπάρχει, βέβαια, και άλλος τρόπος, παιδιά, έτσι, ο τρόπος της αντιστροφής. Για να κάνουμε, δηλαδή, τη διαίρεση 6 και 1 δεύτερο διά 2 πέμπτα, δηλαδή, ουσιαστικά, τη διαίρεση, παιδιά, 13 δεύτερα διά 2 πέμπτα, όπως έχουμε πει, παιδιά, από το βιβλίο του μαθητή, τι κάνουμε, παιδιά, τι έλεγε η πρόσθετη μαθηματική ιδέα? Μεταμορφώνουμε τη διαίρεση σε πολλαπλασιασμό, όπως είχαμε κάνει εδώ πέρα στα παραδειγματάκια, και το δεύτερο κλάσμα τι πρέπει να κάνουμε? Να το αντιστρέψουμε, να αντιστρέψουμε τους όρους του δεύτερου κλάσματος. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, η συγκεκριμένη διαίρεση τελικά μεταμορφώνεται σε πολλαπλασιασμό τίνος του κλάσματος 13 δεύτερα με ποιο άλλο? Το δεύτερο κλασματάκι, παιδιά, αντιστρέφεται και από 2 πέμπτα γίνεται 5 δεύτερα. Άρα έχουμε έναν απλό πολλαπλασιασμό κλασμάτων που γίνεται πώς? Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή του ενός με τον αριθμητή του άλλου κλάσματος, 13 επί 5, και τον παρανομαστή του ενός με τον παρανομαστή του άλλου κλάσματος που είναι 2 επί 2. Για να κάνουμε την πράξη. 2 επί 2, 4, έτσι, παιδιά. Το λέει και η προπαίδεια. Να το. 2 επί 2, 4. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα 13 επί 5. Να το κάνουμε, δάσκαλε, εδώ. 13 επί 5. 5 επί 3 μας κάνει 15. Το λέει, παιδιά, και εδώ πέρα, έτσι, 5 επί 3, ή αν θέλεις 3 επί 5, και στη μία περίπτωση και στην άλλη, παιδιά, είτε πούμε 5 επί 3 ή 3 επί 5 μας κάνει 15. Έτσι, να θυμόμαστε λιγάκι, παιδιά, την προπαίδεια, έτσι. 5 επί 3, λοιπόν, 15, γράφουμε το 5, κρατάμε το 1, 1, 5, 5 και 1 το κρατούμε, ενώ 6. Άρα μας δίνει, παιδιά, το αποτέλεσμα 65. Και πάλι, λοιπόν, παιδιά, πήραμε το ίδιο αποτέλεσμα, για να το συμπυκνώσουμε λιγάκι εδώ πέρα. Πήραμε το ίδιο αποτέλεσμα 65 τέταρτα,
ή αν προτιμάς σε μεικτό αριθμό 16 ακέραιες μονάδες και 1 τέταρτο της ακέραιες μονάδας. Άρα παιδιά, η συγκεκριμένη διαίρεση μας δίνει τελικά 65 τέταρτα ή αλλιώς 16 ακέραιες μονάδες και 1 τέταρτο της ακέραιες μονάδας. Έτσι λοιπόν παιδιά, σίγουρα αυτό το κλάσμα είναι μεγαλύτερο της ακέραιες μονάδας, έτσι όπως το εκφράσαμε και σε μεικτό αριθμό. Πάμε να δούμε παιδιά και το ερώτημα Γ2. Καθαρίζουμε τον πίνακά μας και βλέπουμε και το ερώτημα Γ2 παιδιά, όπου έχουμε μία ακόμη διαίρεση. Ποια διαίρεση έχουμε παιδιά? Για να δούμε λίγο στο Γ2. Στο Γ2 παιδιά έχουμε τη διαίρεση του 2 με το 3 και εν δεύτερο. Για να καταλάβουμε παιδιά τι σημαίνει 3 και εν δεύτερο. Σημαίνει ότι έχουμε 3 ακέραιες μονάδες και εν δεύτερο ακόμη τις ακέραιες μονάδες. 3 ακέραιες μονάδες ποιο σημαίνει? Μία και άλλη μία και άλλη μία, έτσι. Και εν δεύτερο ακόμα. Η ακέραιη μονάδα δηλαδή, παιδιά, να το κάνουμε και λίγο σχηματικά. Η ακέραιη μονάδα βλέπουμε εδώ 0 και 1, η οποία όπως δείχνει ο παρανομαστής έχει χωριστεί σε δύο κομματάκια. Σε δύο. Ένα που είναι το εν δεύτερο. Ενώ παιδιά άμα πάρουμε και τα δύο κομμάτια, ένα και άλλο ένα, δηλαδή άμα πάρουμε τα δύο δεύτερα, ουσιαστικά τι έχουμε πάρει? Όλη την ακέραιη μονάδα, έτσι. Δηλαδή εδώ παιδιά ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα είναι η ακέραιη μονάδα, δηλαδή είναι τα δύο δεύτερα, έτσι, η ακέραιη μονάδα. Έτσι λοιπόν παιδιά, όταν λέμε ένα εννοούμε δύο δεύτερα και άλλο ένα, δηλαδή και άλλα δύο δεύτερα και άλλο ένα και άλλα δύο δεύτερα και στο τέλος ένα δεύτερο. Τα κλάσματά μας παιδιά είναι ομώνυμα γιατί έχουν τον ίδιο παρανομαστή, άρα για να τα προσθέσουμε αρκεί να προσθέσουμε τους αριθμητές 2 και άλλα 2 4 και άλλα 2 6 και άλλο 1. Πήραμε παιδιά λοιπόν το κλάσμα 7 δεύτερα. Αυτό λοιπόν παιδιά παριστάνει ο μεικτός αριθμός 3 και εν δεύτερο. Παριστάνει ουσιαστικά το κλάσμα 7 δεύτερα. Έχουμε λοιπόν παιδιά εδώ να κάνουμε μια διαίρεση του 2 με τον μεικτό αριθμό, δηλαδή παιδιά με το κλάσμα 7 δεύτερα. Τώρα παιδιά όλα τα υπόλοιπα είναι όπως τα ξέρουμε και από πριν, από προηγούμενα παραδείγματα. Για να καθαρίσουμε λίγο εδώ και πάμε παιδιά να κάνουμε αυτήν εδώ τη διαίρεση με τους δύο τρόπους όπως ακριβώς κάναμε στα προηγούμενα παραδείγματά μας. Και κάνουμε λοιπόν παιδιά τη διαίρεση μας. Πρώτος τρόπος είναι 2 πρώτα δια 7 δεύτερα. Να τα κάνουμε παιδιά ομώνυμα. Και επειδή το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 1 και του 2 είναι το 2, έτσι. Το 2 παιδιά, όπως βλέπουμε, τι κάνει το 2. Το 2 παιδιά, σαν αριθμός, ανήκει και στην προπαίδεια του 1, δηλαδή είναι πολλαπλάσιο και του 1, αλλά τι άλλο συμβαίνει παιδιά, το 2 ανήκει και στην προπαίδεια του 2. Δηλαδή παιδιά, το 2 είναι κοινό πολλαπλάσιο και του 1 και του 2. Δηλαδή διαιρείται και με το 1 και με το 2. Υπάρχουν παιδιά και άλλα κοινά πολλαπλάσια, και το 4 και το 6 και το 8 και το 10 και δόξα τω Θεώ παιδιά υπάρχουν και άλλα κοινά πολλαπλάσια. Εμείς όμως παίρνουμε παιδιά το ελάχιστο, έτσι, για να μην κάνουμε έτσι σύνθετες πραξούλες. Άρα είναι το 2. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτά τα δύο κλασματάκια πρέπει να γίνουν ομώνυμα με παρανομαστή το 2. Και πώς θα γίνει αυτό παιδιά? Εντάξει, αυτό είναι ήδη με παρανομαστή το 2. Το άλλο όμως είναι 1. Για να γίνει το 1, 2 πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 2 φορές. Και το 1 νουμεράκι και το από πάνω του. Άρα θα γίνει πόσο? 2 επί 2. Δηλαδή, όπως λέει η προπαίδεια που έχουμε εδώ μπροστά μας, 2 επί 2 μας κάνει 4. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα 4 δεύτερα δια 7 δεύτερα. Αφού λοιπόν τα κάναμε ομώνυμα, πλέον διαιρούμε μόνο τους αριθμητές όπως έλεγε εδώ πέρα και η θεωρία. Άρα έχουμε 4 δια 7 ή αλλιώς το κλασματάκι 4 έβδομα, που είναι παιδιά και μικρότερο της μονάδας, γιατί ο αριθμητής που είναι το 4 είναι μικρότερος από τον παρανομαστή. Λοιπόν, το σβήνουμε λιγάκι. Δείτε το παιδί και σχηματικά είναι η ακέραιη μονάδα η οποία έχει χωριστεί σε 7 κομμάτια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και εμείς πήραμε τα 4. Εδώ είναι το 1 έβδομο και άλλο 1 πάμε στα 2 έβδομα και άλλο 1 πάμε στα 3 έβδομα και άλλο 1 κομματάκι πάμε στα 4 έβδομα. Τα 4 έβδομα παιδιά είναι λιγότερο από την ακέραιη μονάδα.
Γιατί για να πάμε στην ακέραια μονάδα θα πρέπει να πάρουμε και πέμπτο κομματάκι, δηλαδή 5 έβδομα, και έκτο κομματάκι, δηλαδή 6 έβδομα, και έβδομο κομματάκι, τα 7 έβδομα. Δηλαδή όλη την ακέραια μονάδα θα πρέπει να πάρουμε για να φτάσουμε εδώ στο 1. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν, παιδιά, ότι τα 4 έβδομα, το βλέπουμε και σχηματικά, είναι μικρότερο από τη μονάδα. Η συγκεκριμένη λοιπόν διαίρεση, παιδιά, του 2 με το 3 και εν δεύτερο, δηλαδή του 2 με το 7 δεύτερο, ουσιαστικά βγάζει το αποτέλεσμα, όπως δείξαμε, παιδιά, 4 έβδομα. Για να το δούμε, παιδιά, όμως και με άλλο τρόπο, έτσι, με άλλο τρόπο, β' τρόπος. Ο άλλος τρόπος, παιδιά, για να κάνουμε τη διαίρεση 2 δια 3 και εν δεύτερο, δηλαδή 2 δια 7 δεύτερο, είναι αυτός που είπαμε. Ναι, παιδιά, το 2 είναι σαν να λέμε 2 πρώτα, έτσι. Ουσιαστικά, όταν βλέπεις έναν αριθμό σκέτο και θες να τον κάνεις κλάσμα, το βάζεις παρανομαστή το 1. Ο άλλος τρόπος, παιδιά, που είπαμε, όπως είδαμε εδώ που λέει πρόσθετη μαθηματική ιδέα στο βιβλίο του μαθητή, είναι, παιδιά, η διαίρεση να μεταμορφωθεί σε πολλαπλασιασμό, όπως ακριβώς κάναμε εδώ, παιδιά, στα παραδειγματάκια που τη διαίρεση την κάναμε, πολλαπλασιασμό την κάναμε. Και τι άλλο πρέπει να κάνουμε, να αντιστρέψουμε τους όρους του δεύτερου κλάσματος. Άρα, παιδιά, θα έχουμε να κάνουμε μόνο πολλαπλασιασμό για να μας βγει το νουμεράκι εδώ, το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού. Εδώ εξηγήσαμε και τον κανόνα, παιδιά, στο βιβλίο του μαθητή. Έτσι λοιπόν, η διαίρεση μεταμορφώνεται σε πολλαπλασιασμό ποιον κλασμάτων, του κλάσματος 2 πρώτα. Το δεύτερο κλάσμα, παιδιά, τι κάνει το δεύτερο κλάσμα, αντιστρέφεται και από 7 δεύτερα γίνεται 2 έβδομα, οπότε, παιδιά, κάνουμε τώρα πολλαπλασιασμό. 2 επί 2, πολλαπλασιάζουμε τους αριθμητές, 2 επί 2, παιδιά, μας κάνει, όπως είπαμε και εδώ, 4, οπότε έχουμε 4 και από κάτω πολλαπλασιάζουμε τους παρανομαστές. 1 επί 7, που 1 επί 7, παιδιά, μας κάνει βεβαίως πόσο, 1 επί 7 ή αλλιώς 7 επί 1 και στις δύο περιπτώσεις, παιδιά, μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα 7. Άρα έχουμε 4 έβδομα να είναι, παιδιά, και πάλι και με αυτόν τον β' τρόπο το αποτέλεσμά μας για τη διαίρεση στο γ2. Άρα, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι 4 έβδομα. Και όπως είπαμε, είναι κλασματάκι που είναι μικρότερο της ακέραιας μονάδας. Τόσο όμορφα και τόσο απλά, παιδιά, απολαύσαμε τις διαιρέσεις μας με βάση όσα είπαμε στο βιβλίο του μαθητή. Απολαύσαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 απολαυστικά παραδείγματα για να συνεχίσουμε, παιδιά, με τις υπόλοιπες ασκήσεις, προβλήματα και διερεύνηση επέκταση του τετραδίου εργασιών. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά, όλους σας, να είστε καλά. Να είστε πάντα μα πάντα καλά, παιδιά. Και να θυμάστε ότι η γνώση δεν έχει όρια. Το φως της γνώσης, παιδιά, δεν έχει όρια, δεν έχει σταμάτημο. Να είστε πάντα καλά, περιμένουμε τις απορίες σας για να σας φροντίσουμε, να αλληλεπιδράσουμε και να φτάσουμε μαζί, παιδιά, σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων μας και να το ανακαλύψουμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.